επιχειρήσεις αποφασίσουν να επενδύσουν σε άλλες χώρες, να ανοιχτούν σε νέες αγορές, πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, ειδικά αν πρόκειται για μια πολυεθνική. Ας δούμε λοιπόν γιατί η Motorola επέλεξε να φτιάξει το πρώτο της Ευρωπαϊκό Κέντρο Λογισμικού στην Κρακοβία. Πάνω από 350.000 επιχειρήσεις λειτουργούν στη Μαλοπόλσκα. Η περιοχή αποτελεί το κορυφαίο επιχειρηματικό κέντρο της Πολωνίας, μετατρέποντας την Κρακοβία σε έναν μαγνήτη επενδύσεων. Το 1998 η Motorola άνοιξε στην πόλη γραφεία με 30 υπαλλήλους. Σήμερα πάνω από 1.300 άτομα δουλεύουν στα τμήματα σχεδιασμού λογισμικού, οικονομικών και πληροφορικής. Οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην επιτυχία της Motorola είναι πολλοί, όπως μας εξηγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Jacek Drabik. Όταν μιλάμε για λογισμικό, χρειαζόμαστε δύο πράγματα: αριθμούς και ποιότητα. Μιλώ για τους ανθρώπους. Αν κοιτάξουμε στο χάρτη της Ευρώπης, η Πολωνία ήταν μια κάπως φυσική επιλογή. Διαθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικά ως προς την Κρακοβία, υπάρχει πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά ταλέντων. Ήμασταν οι πρώτοι επενδυτές στην πόλη. Η εξαιρετική συνεργασία με την τοπική κυβέρνηση και τα πανεπιστήμια ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για να έρθουμε στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην Κρακοβία. Το success story της Motorola ενέπνευσε και άλλες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ειδική οικονομική ζώνη της Κρακοβίας. Οι περισσότερες εξαγωγές από την Πολωνία πηγαίνουν σε χώρες υψηλής εκβιομηχάνησης, με το 79% να διακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΡΙΣ είναι μια από τις πιο σύγχρονες πολωνικές επιχειρήσεις. Κατασκευάζει έπιπλα και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται στην Ευρώπη. Ως ντόπια επιχείρηση διατηρούμε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, ειδικά ως προς τις εξαγωγές. Αυτό είναι δυνατόν μέσω των καλών διασυνδέσεων και των συναντήσεων που έχουμε στην περιοχή με ξένες εταιρείες. Το Οικονομικό Φόρουμ της Κρίνιτσα φέρνει κοντά επιχειρηματικούς ηγέτες και αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας η περιφερειακή κυβέρνηση επιδεικνύει τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε ενδυνάμει επενδυτές. Στη Μαλοπόλσκα έχουμε μια άριστα οργανωμένη υπηρεσία, μια στάση, One Stop Shop για το επιχειρήν. Ένα σημείο όπου οι επενδυτές μπορούν να έρθουν και να μάθουν για όλα τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Οποιοςδήποτε επιθυμεί να επενδύσει στη δημιουργία μιας επιχείρησης, μπορεί να ποντάρει σε φοροαπαλλαγές για κάποια χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ακόμη περισσότερα κονδύλια θα προσφερθούν στη Μαλοπόλσκα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020, με τη βοήθεια του οποίου νέοι θα μπορούν να βρουν την ευκαιρία τους στον επενδυτικό χάρτη της Πολωνίας.